η Γαλλία έχουν στείλει εκπροσώπους τους σε αυτή τη διοργάνωση και ούτως ή άλλως και αυτό είναι γνωστό, αλλά δεν πειράζει να το επαναλάβουμε. Και άλλωστε, μας τιμά, με την πρόκριση των δύο ελληνικών ομάδων θα αρκούσε και η πρόκριση μιας. Η Ελλάδα ανανεώνει και για τη νέα περίοδο το δικαίωμα της τριπλής εκπροσώπησης στο Κύπρο Πρωταθλητριών, όπως τρεις ομάδες θα έχει και η Ισπανία που εκπροσωπείται από τη Ρεάλ. Αντιθέτως, η Γαλλία, παρά το γεγονός ότι στέλνει τη λιμόζη της Σαραγώσα, θα έχει και του χρόνου δύο ομάδες, αφού αυτό το εξοφίτσιο προνόμιο της FIBA το είχαν μόνο τρεις χώρες, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Όποιες από αυτές τις χώρες δηλαδή στέλνουν εκπρόσωπο στο εκάστοτε, στο τρέχον Final Four, παίρνουν μια ακόμα συμμετοχή. Η Γαλλία δεν είχε αυτό το δικαίωμα, συνεπώς η πρόκριση της λιμός δεν αλλάζει το status quo στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Να ξαναγυρίσουμε όμως στα καθημά. Αναπάντεχο θρύλε στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ έχανε ή τουλάχιστον δεν νικούσε επί 39 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα, αλλά έκλεψε την νίκη με ένα καλάθι του Μπούλαρτ στην εκπνοή. ΠΑΟΚ Περιστέρι 69-68 σε ένα πολύ περίεργο μάτς, καθώς οι φιλοξενούμενοι, πολύ ψύχρεμοι και με 17 rebound παραπάνω, προηγήθηκαν ακόμα και με 15 πόντους διαφορά, αλλά στο τέλος αυτοκτόνησαν. Το ρεπορτάζ είναι του Αλέξη Νικηφορίδη. Με ένα καλάθι του Ματ Μπούλαρτ σε νεκρό χρόνο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Περιστέρι 69-68 και με βάση την εικόνα του αγώνα πρέπει να ευχαριστεί τη θεατήχη που του χαμογέλασε πλατιά. Η ομάδα του Γιατζόγλου έπαιξε πολύ καλύτερα, όμως κέρδισε σχεδόν τα πάντα εκτός από τους δύο βαθμούς της νίκης. Ο ΠΑΟΚ απογοήτευσε αφού έπαιξε χωρίς ρυθμό, χωρίς σωστή ανάπτυξη, χωρίς καλή άμυνα, χλωμός στην επίθεση, αρκέστηκε στα 34 πρώτα λεπτά του αγώνα να ακολουθεί το Περιστέρι στο σκορ. Στη νίκη δεν ήταν στίγμα μεγάλης ομάδος. Ήταν καθαρά θέμα τύχης. Ειδικά όταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο ένα hook shot από την baseline μπαίνει μέσα, είναι καθαρά θέμα τύχης. Το Περιστέρι όχι μόνο έπαιξε καλύτερα, έπαιξε πολύ καλύτερα σήμερα, αν αναλογιστεί κανένα στη δυνατότητα που έχουν ατομικά και ομαδικά οι παίχτες. Κάνε ένα πολύ καλό παιχνίδι και νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που κερδίσαμε. Είναι κρίμα όχι μόνο για το σημερινό match, αλλά έχει χάσει το Περιστέρι 7-8 παιχνίδια στον πόντο, ούτε καν στο καλάθι. Η δικιά μου ομάδα με τη σημερινή εμφάνιση δεν δικαιούταν να πάρει το παιχνίδι. Αλλά όπως είπαμε, καμιά φορά η τύχη είναι με τους δυνατούς. Το δυνατού σε παρένθεση για το σημερινό μάτς. Η αριθμή για τον δικέφαλο είναι απογοητευτική. 6 rebound στο πρώτο μέρος έναντι 22 του Περιστερίου και 21 έναντι 38 στο 40 λεπτό. 27 μόλις πόντι, ίσως αρνητικό ρεκόρ, έναντι 37 στο πρώτο ημίχρονο. Με τους δύο ξένους του να κάνουν την χειρότερη τους εμφάνιση μέχρι σήμερα. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκαν τα σουτ, βάλαμε 40 τόσο. Πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαν τα σουτ, μείναμε στους 27. Το θέμα δεν θα μείνω αν θα μπουν ή όχι τα σουτ. Έχουμε πει ότι τα τελευταία μάτς καμιά ομάδα δεν μπορεί να μας βάλει πάνω από 63 πόντους. Σήμερα το Περιστέρι έβαλε 68. Μπάσκετ έχει μια ομορφιά ότι πιάνει καλύτερη ομάδα, είναι αυτή που παίζει καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου σήμερα ότι το Περιστέρι έπαιξε καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Κοντρολάραμε ένα ρυθμό το οποίο σίγουρα δεν θέλαμε ο ΠΑΟΚ να φύγει στον εφηδιασμό. Δεν θέλαμε πώς να είμαστε ποτέ εύκολα το καλάθι του ΠΑΟΚ και σίγουρα δεν θέλαμε να μπει ο έκτος παίκτης μέσα στο μάτς το οποίο είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα να προηγήθηκε 6-2, όμως το Περιστέρι με ένα σερί 6-18 σε 10 λεπτά προηγήθηκε 12-27 στο 12ο λεπτό, 22-33 στο 17ο, 27-37 στο ημίχρονο. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 15 πόντους 14 λεπτά πριν τη λήξη, 36-51, ελαττωνόταν όμως σταδιακά μέχρι τους 4. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα μου. Πήγα σε μια δύσκολη στιγμή. Πιστεύω έχουμε ένα ρυθμό, έναν τρόπο παιχνιδιού το οποίο προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Και σίγουρα ότι το μέλλον είναι θανετικό για μας να πάρουμε τα παιχνίδια τα οποία πρέπει να πάρουμε για να πετύχουμε το στόχο μας, το οποίο είναι η 8η θέση του πρωταθλήματος, το να καταφέρει η ομάδα να βγει του χρόνου πάλι στο κόρατς. Οι δύο ομάδες εναλλάσσοντας το σκορ στα 4 τελευταία λεπτά. 17 δεύτερα πριν τη λήξη ήταν ισόπαλες, 67-67. Ο Τζον Κόρφα σε 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος έκανε φάουλ στο Κορονιό, που ευστόχησε μόνο στη μία βολή και ο Μπούλαρ σε νεκρό χρόνο έσωσε τον ΠΑΟΚ. Αυτά έγιναν στο Αλεξάνδριο. Μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Ηρακλής, κατέβηκε στην Αθήνα, αλλά άλλο Νέα Σμύρνη, άλλο Δάφνη. Ο Ηρακλής πέτυχε τη 16η νίκη του, 7η εκτός έδρας, με 81-73, σε ένα μάτς που σημαδεύτηκε από δύο πρόσωπα και όχι για αγωνιστικούς λόγους. Ο Μεν Γιούρις Ντόρτ που αποβλήθηκε με τη Σκαλιφιέ 8,5 λεπτά πριν από το τέλος και ο Ντέρικ Τσίβους που έπαθε θλάση στο 1 λεπτό, αποχώρησε, άφησε την ομάδα του ορφανή από ξένο, αλλά η Δάφνη δεν κάμφθηκε και εκμεταλλευόμενη φυσικά την απουσία και τους Ντόρτ ξαναμπήκε στο μάτς. Περισσότερα από το Στάμο Θεό. Πώς θα μπορούσε η Δάφνη να χτυπήσει τον Ηρακλή, όταν μάλιστα έχασε πριν συμπληρώσει το δεκάλεπτο το μοναδικό της ξένο παίκτη, τον Ντέρεκ Τσίβιους, λόγω τραυματισμού, η μάχη έγινε ακόμα πιο άνηση. Έτσι απλά λοιπόν, ο Γυραιός έφτασε στη νίκη με 81-73. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι όπως ήθελα,
δυνατά, σοβαρά. Και μετά ήρθε μια μεγάλη χαλαρότητα στην άμυνα, ειδικά. Γιατί είχαμε 37 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε πολύ δυνατά και πήραμε γρήγορα μια διαφορά που την κρατήσαμε μέχρι το τέλος. Παίζουμε χωρίς ξένο σήμερα. Με τον Τζόνι τον Μπρούγκο με δύο δάχτυλα, όχι με ένα πόδι. Κι όμως αυτή η ομάδα, μπορώ να πω ότι έπαιξε με τον Ηρακλή και είναι η ηθική νικήτρια του παιχνιδιού. Δεν το λέω γιατί είμαι ο προπονητής της Δάφνης, αλλά νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από κανένα ότι η Δάφνη τιμά το πρωτάθλημα, τιμά πάνω απ' όλα αυτό που λέγεται αγών. Η αποβολή του Γιούρις Ντόβιτς με τη σκαλιφιέ 8,5 λεπτά πριν από τη λήξη σημάδευσε τον αγώνα. Αντέδρασε πολύ άσχημα στον διαιτητή, ό,τι λέει και ο ίδιος, και τον έβαλε από την κομιδή και πιστεύω πολύ δίκαια. Ο Σλοβένιος άσος από την πλευρά του ζήτησε συγγνώμη από τον διαιτητή Χρήστο Μαστραυτσή και δικαιολογώντας την ενέργειά του υποστήριξε ότι έγινε πάνω στην ένταση του παιχνιδιού. Ο Γιούρις Ντόβιτς δεν μας έχει συνηθίσει ανάλογες αντιδράσεις. Άλλωστε ήταν η πρώτη φορά που αποβάλλεται με τη σκαλιφιέ σε επίσημο αγώνα του Ηρακλή και μόλις η δεύτερη στην καριέρα του. Πάλι καλά, ο Γιούρις Ντόβιτς είχε το θάρρος της γνώμης του και το θάρρος κυρίως της γνώμης και βεβαίως αυτό, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει έναν εσωτερικό κόσμο που χρειάζεται σαν παράδειγμα προς μίμηση στο μπάσκετ. Να συνεχίσουμε την περιοδία μας στα γήπεδα της Α1. Είδαμε προηγουμένως έναν άνθρωπο της τελευταίας στιγμής και μάλιστα με αδόκιμο τρόπο, όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο Σάκης Λάιος, ένα hook shot από την baseline. Άνθρωπος της τελευταίας στιγμής όμως έδρασε και στο match, μόνο που εδώ νίκησε αυτός που άξιζε και είχε πείσει όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Μίτσελ Βίγκινς, 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, έβαλε την υπογραφή του. Ο Sporting χωρίς τον τραυματία Ζέρβα νίκησε τους αμπελόκηπους με 93-91 και σταθεροποιείται στην 6η θέση. Οι κηπεδούχοι τρέμουν. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα, η καταπληκτική, η καλύτερη της καριέρας του στην Α1, εμφάνιση του Δημήτρη Παπανικολάου, που έδειξε και πάλι πτυχές του πηγαίου ταλέντου του. Στο Μέτς ήταν ο Γιάννης Μέγας. Για πολλή ώρα μετά το μάτς, ο Γιώργος Καλαφατάκης και οι παίχτες του παρέμειναν στον πάγκο της ομάδας τους με σκυμμένα τα κεφάλια, μην μπορώντας να πιστέψουν την ήττα από το Sporting με 93-91. Έγινε ένα πάρα πολύ καθαρό παιχνίδι. Διαφήμιση πραγματικά του μπάσκετ. Και όποιος και να ήταν ο νικητής, σίγουρα θα άξιζε. Όντως νομίζω η ομάδα του Sporting αξίζει, δίκαια κέρδισε το παιχνίδι, δίκαια βρίσκεται στη βαθμολογική θέση αυτή. Έχει και καλό προπονητή και καλούς ξένους και καλούς Έλληνες παίκτες. Οι αμπελόκηποι μετά τη νέα εντός έδρας ήττα μπήκαν σε πολύ μεγάλες περιπέτειες αντίθετα με τους Πατησιώτες που έκαναν ένα ακόμη βήμα προς το κόρατς. Οπωσδήποτε είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε για την Ευρώπη. Να πούμε ότι βγήκαμε οπωσδήποτε στην Ευρώπη, αλλά έχουμε κάνει μια πολύ καλή πορεία. Κάτι έχει αλλάξει φέτος στο Sporting. Για μας είναι μια νίκη ακόμη που δικαιώνει τις προσπάθειές μας, το που θα φτάσουμε δεν το ξέρουμε, σίγουρα όμως είναι μια πάρα πολύ καλή πορεία και νομίζω ότι είναι πρωτοφανής για την ομάδα μας τα τελευταία χρόνια. Το παιχνίδι κρίθηκε 7 δεύτερα πριν το τέλος με ένα καλάθι του Ίγκινς, ενώ ακολούθησε άστοχο τρίποντο του Αμάγια από πλευράς αμπελοκήπων. Οι γηπεδούχοι προδόθηκαν από τη μεγάλη τους αστοχία σε ελεύθερες βολές, όπου είχαν 13-27 έναντι 17-19 που είχε ο Sporting και από τα σου 3 πόντων που είχαν 6-30 απέναντι στη ζώνη του Διαμαντόπουλου. Κατά κάποιο τρόπο με τις ζώνες που εφαρμόσαμε, 1-3-1, 3-2, 2-3 και ξανά στο τέλος 3-2, μπορέσαμε να φέρουμε μια τέτοια ισορροπία. Εμείς ίσως το άγχος μας έφερε να χάσουμε τις ελεύθερες βολές που νομίζω 13-27 είναι 14 άστοχες βολές. Χάσαμε ένα καλάθι. Νομίζω πιο έμπειρος, ο πιο στο τέλος ξεκάθαρο μυαλό, πιο τυχερός επικράτησε. Έγινε όντως ένα καλό παιχνίδι. Κρίμα που δεν κερδίσαμε γιατί νομίζω θα είχαμε κάνει ένα σημαντικό βήμα για τη σωτηρία μας. Μορφή του αγώνα για την ομάδα του Sporting ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους, πήρε 10 rebound και έπαιξε πολύ καλή άμυνα πάνω στον Τζανί Σταυρακόπουλο. Στην επίθεση εντάξει, έκανα κάτι παραπάνω από άλλες φορές, αλλά στην άμυνα παίζαμε ζώνη, δεν νομίζω ότι περιόρισε εγώ τον Τζανί. Όσο για το εάν είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο άλμα του χρόνου και να παίξει τον Ολυμπιακό, ο μικρός απάντησε μονολεκτικά. Θα δούμε. Υποψήφιος συμπαίκτης. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Μεγάλο ταλέντο. Θέλει πολλή δουλειά βέβαια για να καθιερωθεί. Όχι μόνο σαν ταλέντα. Έχετε παίξει μαζί, το ξέρεις μόνο την τηλεόραση. Όχι, δεν έχουμε παίξει ποτέ μαζί. Δεν έχετε παίξει. Όχι.
πρώτα μόνο από τηλεόραση και από ορισμένα πράγματα που μου έχουν πει οι συμπαίκτες του. Θύμιο, Sporting, Ζωνίτσα, Ζωνίτσα, έφτασε σε 9 νίκες. Είναι ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Στις 10 μάλλον. Νομίζω ότι παίζει σοβαρά, παίζουν τα παιδιά αυτό που μπορούν. Παίζουν σαν ομάδα και έχουν καταφέρει και έχουν κάνει νίκες που δεν τις περίμενε κανένας. Επειδή συνηθίσαμε, αυτό βεβαίως είναι από άλλο ανέκδοτο, να λέμε για το φόβο του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι. Υπάρχει ο φόβος του επιτιθέμενου μπροστά στη ζώνη? Όχι, δεν νομίζω. Απλά το Sporting παίζει. Είναι ένας μύθος η ζώνη. Η ζώνη είναι πολύ δύσκολη άμυνα για να την παίξει σωστά. Αλλά ίσως τους ευνοεί και το γήπεδο. Χρόνια τώρα τα καλάθια είναι περίεργα εκεί. Δεν ξέρω. Πάντως δείχνει ότι πιάνει. Και αφού πιάνει, γιατί να μην το χρησιμοποιούν. Ο προπονητής σου, πάντως ο Γιάννης Ιωαννίδης, είχε πει κάποτε ότι οι ομάδες που παίζουν ζώνη είναι καταδικασμένες να χάσουν. Μάλλον το είπε κάπως έτσι πιο αυθόρμητο, ότι παίζει ζώνη, κύριε, να χάσεις. Απεδείχθη όμως στη συνέχεια ότι και αποδεικνύεται από καιρού εις καιρών ότι η ζώνη έχει τη δική της λειτουργικότητα. Φαντάσου μάλιστα ότι οι Αμερικάνοι που είναι δογματικοί σε ό,τι αφορά το μπάσκετ δέχονται την ζώνη στο NBA από το 1998. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά η ζώνη είναι μια άμυνα που ίσως δεν βοηθάει και τόσο στο θέαμα. Και για αυτό το λόγο, καλό θα είναι όσοι παίζουν ζώνη να χάνουν. Μάλιστα. Να πάμε στην Πάτρα. Εκεί μίλησε η παράδοση του Άρη που πέρασε πάντως διαπυρός και σιδήρου, νικώντας με 87-82 τον Απόλλωνα. Χαράμι λοιπόν οι 42 πόντοι του Άντριου Γκέιζ, που σημείωσε 33 από αυτούς στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο περιορίστηκε από τον Λυπηρίδη. Και τώρα ο Απόλλωνας ζει τον εφιάλτη του υποβασμού, έχοντας να αντιμετωπίσει και τη μήνυ του κόσμου. Ο λόγος στον Ανδρέα Τζίφα. Φαίνεται πως ο Απόλλωνας ξέχασε πως κερδίζονται τα παιχνίδια στην έδρα του, ιδιαίτερα μάλιστα αυτά που είναι αμφίρροπα και κρίνονται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Την εξηγείται αλλιώς το 87-82 του Άρη στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, που έπνιξε τους πατρινούς γεμίζοντάς τους πολλά ερωτηματικά, ακόμα και για την παραμονή του στην Α1. Μάλιστα, η πίκρα των γηπεδούχων είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού ο Απόλλωνας δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη μέρα του Γκέιζ. Ο Αυστραλός σημείωσε 42 πόντους, 33 από αυτούς το πρώτο 20 λεπτό. Και πώς να μην αισθάνονται πικραμένοι 4.000 φίλοι του Απόλλωνα, όταν στο 15 πήραν κεφάλι 14 πόντων από τον Άρη, που έδειχνε ανήμπορος να τη δράσει. Όμως, το δεύτερο ημίχρονο άρχισε ο πρωτοστάτης του Σουάιτ, Κίν και Αγγελίδη, ροκάνησε τη διαφορά και στο τέλος πιο ψύχρεμος πήρε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη. Και εμείς παίξαμε γερά, αλλά μόνο στο τελευταίο 15 λεπτό. Το πρώτο 5 λεπτό του δεύτερου ημίχρονου ήταν, πιστεύω, χάσιμο χρόνο. Εκείνο όμως προκάλεσε αίσθηση ήταν οι αποδοκιμασίες και τα κέρματα που δέχτηκαν μετά το τέλος του αγώνα ο Κώστας Πετρόπουλος και οι παίκτες του από τους εξαγριωμένους φιλάθλους. Γι' αυτό εξάλλου και ο πατρινός κόουτς ήταν λαλίστατος. Συγχαρητήρια στον Άρη για την νίκη του και δεν έχω να κάνω καμία αντίδραση. Είναι σίγουρο ότι και ο Απόλλωνας και κυρίως ο Κώστας Πετρόπουλος, που άλλως είναι γέννημα θέμα αυτής της ομάδας, περνούν δύσκολες ώρες. Όσο για αυτούς, για εσάς που απορείτε γιατί δεν είδατε και γιατί δεν ακούσατε τον Σούλη Μαρκόπουλο, απλώς ο προπονητής του Άρη κουτσάρισε την ομάδα του, πήρε το ροζ φιλοαγώνος, είχε όμως κάποια προβλήματα υγείας, όχι σοβαρά, και γι' αυτό το λόγο ανταυτού έκανε δηλώσεις ο γυμνασίας του Άρη. Τελευταίο σταθμό στην περιήγηση μας, την 21η αγωνιστική, που επαναλαμβάνω ολοκληρώνεται απόψε στη Λάρισα με τον αγώνα Ολυμπιακού Λάρισα, η Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί σήμανε η ώρα του Δημήτρη Ποδαρά, που οδήγησε εκ του ασφαλού στην ΑΕΚ στη νίκη και την οριστική ανανέωση του συμβολέου της με την Α1. Το Παγκράτη προηγήθηκε ακόμα και με διαφορά 12 πόντων, αλλά ο Ποδαράς αποδείχθηκε χεράς, πέτυχε 14 σερί πόντους από τους 26 συνολικά, τους οποίους σημείωσε στο μάτς και πήρε την μπουκιά από το στόμα των αντιπάλων. Περισσότερα από τον Νίκο Παπαϊωάννου. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα στο οποίο χρειάζεσαι και αρκετή τύχη. Κάτι τέτοιο διέθετε χθες η ΑΕΚ στο Γεώργιος Μόσχος και κατάφερε να δαμάσει το τελευταίο λεπτό το έξοχο Παγκράτη με 78-76 και να εξασφαλίσει τη σωτηρία της. Η ομάδα του Σπύρου Φόσκολου κατέβηκε διαβασμένη στο γήπεδο, μπλοκάροντας τα ατού της ΑΕΚ και προηγήθηκε στο 10ο λεπτό με 23-16. Ο Τζούροβιτς εφάρμοσε μια άμυνα ζώνης και με ένα σερί 9-0 η Ένωση πέρασε μπροστά στο σκορ με 25-23 στο 13ο λεπτό. Όμως, με την πολύ καλή απόδοση του Σταύρου Λινιάδη και του Ντίνου Καλαμπάκου και τα κέφια των Ρέλφορντ και Τζόρνταν, το Παγκράτη κατάφερε να ελέγχει το παιχνίδι μέχρι το 30. Εκεί μίλησε ο Ποδαράς με 4 βόμβες 3 πόντων. Ο δικέφαλος με 14 συνεχόμενους πόντους του Δημήτρη Ποδαρά προηγήθηκε στο 36 με 71-70. Σε εκείνο το σημείο η ΑΕΚ στάθηκε πιο ψύχρεμη. Ο Ποδαράς με 2 βολές έγραψε το 77-75, 34 δεύτερα πριν τη λήξη. Ο Τζόρνταν αστόχησε 20 δεύτερα πριν την εκπνοή. Η βολή του Παπασαράντου έκανε το 78-75 και άλλη μία του Ρέλφορντ διαμόρφωσε το τελικό 78-76. Πρώτο σκόρερ για το Παγκράτη ήταν ο Ρέλφορντ με 28 πόντους και από την ΑΕΚ ο Ποδαράς με 26. Ο Βλάτο Τζούροβιτς παραδέχτηκε. Δυστυχώς για δύο ιστορικές ομάδες όπως είναι ΑΕΚ και Παγκράτη που φτάσαμε εδώ. Ένα παιχνίδι να είναι μια κατηγορία. Ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένοι, πιο πολύ από το Παγκράτη,
και συγχαρητήρια στον κύριο Φόσκολο που ετοίμαζε ομάδα να αναέρθει εδώ και να παίζει ίσως καλύτερο φετινό παιχνίδι. Αν όχι καλύτερο από την πλευρά ποιότητα, σίγουρα με πιο πολύ καρδιά φέτος. Πιστεύω ότι Τζόρνταν και Καλαμπάκος ίσως παίξανε τα καλύτερα τους παιχνίδια. Ελληνιάδης έπαιζε πάρα πολύ καλά, αλλά ομαδικά έτσι όπως έπαιζε Πανκράτη, έτσι μια καλή ομάδα έρχεται να παίζει εκτός έδρας. Παρά την ήττα της ομάδας του, ο Σπύρος Φόσκολος ήταν ψύχρεμος. Είναι κρίμα που δεν καταφέραμε σήμερα να φύγουμε με την νίκη από αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι η ομάδα μας έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ. Πιστεύω ότι εάν κάπου έγειρε η πλάστηκα στην ομάδα που έκανε έχασε το παιχνίδι, αυτή είμαστε εμείς. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι νιώθουμε αυτή τη στιγμή. Έβαλε ο Ποδαράς 4 στα 4 τρίποντα σε μια στιγμή που εμείς προσπαθούσαμε να προσαρμόσουμε την άμυνά μας, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, παίξαν έξυπνα, πειθαρχήσανε στην άμυνά μας και θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαμε κάλλιστα να το έχουμε κερδίσει. Θύμιο, Παγκράτη, Παγκρατάρα, Παγκρατάκι, η ζωή σου η μισή και παραπάνω μέχρι τώρα. Παραπάνω. Στο Παγκράτη, εκεί έκανες τα πρώτα σου βήματα, εκεί ανδρώθηκες, εκεί έμαθες τον μπάσκετ, εκεί καθιερώθηκες. Πριν μετακομίσεις πριν από 1,5 χρόνο στον Ολυμπιακό, σίγουρα συμπάσχεις με το. Όχι δράμα, δεν πρέπει να φτάνουμε ακόμα σε τόσο βαρύς χαρακτηρισμούς. Το Παγκράτη δεν έχει υποβαστεί. Από ό,τι φαίνεται, το παλεύει, είναι φτάψυχο. Είναι σε δύσκολη θέση. Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι πραγματικά σε δύσκολη θέση και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν σε αυτή τη θέση. Έχει χάσει παιχνία που θα έπρεπε να τα έχει κερδίσει. Το Sporting το κέρδισε μέσα στην έδρα του με διαφορά αρκετή, το χάσε. Τη Δάφνη εκτός την έχασε. Την ΑΕΚ τώρα χθες. Πάντως ακόμα έχει ελπίδες και θα το παλέψει. Οι φίλοι σου τι λένε, ο Κουμπάρος, ο Καλαμπάκος? Μιλάς μαζί του κάθε μέρα? Ναι, σίγουρα μιλάω. Η στεναχώρια είναι μεγάλη, αλλά δείχνουν ότι το παλεύουν και αυτό είναι ευχάριστο. Στο Λέτζο, τι λένε? Περνάνε για κανένα καφέ από εκεί? Ακόμα είναι γλυκός ο καφές. Είναι γλυκός ακόμα ο καφές. Υπάρχει όμως μια... Πώς θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς, όχι σίγουρα ιστορική ανακολουθία, αλλά είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα το Παγκράτη και άλλες φορές βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά έστω και την τελευταία στιγμή κατάφερε να γατζωθεί από κάπου και να σωθεί. Ναι, το Παγκράτη δεν ήταν ποτέ η μεγάλη ομάδα της Α1 από τότε που ανέβηκε, την τελευταία φορά, γιατί κάποτε υπήρξε πολύ μεγάλη ομάδα. Ήμασταν συνέχεια στο φάσμα του υποβιβασμού, τον βλέπαμε κοντά μας, παίζαμε, κερδίζαμε κάποια παιχνίδια, ισονόμασταν, αλλά όσα τα είχαμε καταφέρει. Ελπίζω και φέτος να γίνει το ίδιο. Τι σου έδωσε το Παγκράτη, με τι πρίκα, τι πρίκα σου πρόσφερε πριν σε στείλει στον Ολυμπιακό? Πολλά πράγματα. Με το Παγκράτη ξεκίνησα να παίζω από τη Β' Εθνική, ανεβήκαμε τις κατηγορίες, μας έμαθε ο κόσμος. Παίξα εθνική ομάδα πρώτη φορά όταν ήμουν στο Παγκράτη. Νομίζω πάρα πολλά και το σημαντικότερο ότι με ετοίμασε κατά κάποιο τρόπο για να πάω στον Ολυμπιακό. Όλα αυτά είναι ένα σοβαρό λόγο για να γίνει πραγματικότητα αυτό που είπε και προφανώ ευχήθηκε ο Ντίνο Καλαμπάκο, ότι σε μερικά χρόνια οι τρει σωματοφύλακε του Παγκρατίου θα ξαναβρεθείτε μαζί και θα είναι ο Καλαμπάκο προπονητή, εσύ μάνατζερ και ο Καρατζά πρόεδρο. Ναι, ακόμα δεν έχουμε βρει αρμοδιότητε, αλλά κάτι θα κάνουμε. Δεν θα τα χαλάσετε εκεί? Όχι, νομίζω θα βρούμε την άκρη. Πάντω σίγουρα θα είναι προπονητή ο Ντίνο. Μα έτσι, μάλιστα. Έτσι λοιπόν. Ο Θύμιος Μπαγκατιάς που σίγουρα συμπάσχει με την ομάδα του. Εμείς αφού ολοκληρώσαμε την περιπλάνησή μας στα γήπεδα της Α1 και είδαμε τι έγινε στα 6 χθεσινά μάτς, πάντα βεβαίως περιμένοντας τον απόψινό αγώνα Ολυμπιακού Λάρισας, να κάνουμε τώρα το συνηθισμένο ταμείο της αγωνιστικής και να δούμε ποιοι προηγούνται στις κατηγορίες της στατιστικής. Έχουμε και λέμε λοιπόν στον πίνακα των σκόρες δεν αλλάζει τίποτα και προφανώς δεν θα αλλάξει τίποτα ακόμα και αν ο Μπέρι αρχίζει να σκοράρει λιγότερο από ό,τι συνήθως. Ο παίκτης του Ηρακλή είναι πάντα πρώτος, παρά ένα τα έχει 600, 599 πόντι. Τόνι Βάιτ 567, Λόρενς Φάντερμπερκ 505, Τράβις Μέις 494 πόντι, ο Μίτσελ Βίγκινς 486, ο Μέλβιν Τσίτουμ 478 και έβδομος είναι ένας Έλληνας, ο Σταυρακόπουλος. Στα rebound ίδια γεύση, Μπέρι και εδώ 277, Κόστινερ 274, Τσίτουμ 257, Φάντερμπερκ 248, Σάσκι 239, Βράνκοβιτς 218. Στις assist προηγείται ο Αργύρης Πεδουλάκης με 87, ο Κακιούς έχει 84, ο Φλόρος 79, ο Βολκόφ 77, ο Σντόβτς 74 και ο Δεμέναγας 70. Στα κλεψίματα, ο Μίτσελ Βίγκινς, αν και δεν παίζει από την αρχή στο ποτάθλημα, έχει 51, ο Σντόβτς 39, ο Ρέτζι Τζόρνταν αντέχει ακόμα, αν και παίζει στο CBA πια 36,
ο Τσίτουμ 33, τα ίδια και ο Τζάκης και ο Πάσπαλη 32. Στις τάπες ο Βράνκοβιτς 59, ο Μπέιλι 54, Φασούλας 51, Μπέρι 45, Κόστνερ 43 και Τάρλατς 37. Στα τρίποντα ο Δημήτρης Ποδαράς με τα 4 χθες έφτασε στα 53, ο Σντόβτς έμεινε στα 50, ο Γάσπαρη 49, ο Σταυρακόπουλος 46, ο Τζόνσον 41 και ο Μέιζ 38. Η αξιολόγηση με κριτήριο το σύστημα Tendex φέρνει τον Μπέρι στην πρώτη θέση 08-21, Φασούλας 07-31, Βολκόφ 07-08, Τάρλατς 07-06, Βράνκοβιτς 07-03, Μιλίτσεβιτς 06-94. Η πεντάδα της ημέρας, Τόνι Ουάιτ στο 1, Δημήτρης Ποδαράς στο 2, Άντριου Γκέι στο 3, Λόρενς Φάντερμπεκ στο 4, Τόνι Κόστνερ στο 5. Και η δεύτερη καλύτερη πεντάδα της ημέρας, Τιτ Σοκ, Τράβις Μέις, Δημήτρης Παπανικολάου, Ζάρκο Πάσπαλη και Λάνς Μπέργουολτ. Αρχίζει πια πρωτάθλημα σε φουλ ρυθμό με εμβόλυμη αγωνιστική μεθαύριο Τρίτη Παγκράτη Ρομπετικά Παπαναθηναϊκός στο Μέτς πάντως και όχι σε ουδέτερο γήπεδο αφού το Παγκράτη εξέτησε την ποινή του στην Τρίπολη. Και την Τετάρτη Άρης Ιντερ Θεσσαλονίκα ΑΕΚ, Ηρακλής Ασπής Προόνια Απόλλων Ντουρ, Ολυμπιακός Δάφνη, Πανιώνιος Τσιπίτα, Αμπελόκηπη Αφισόραμα, Σπόρτινγκ Σούλης, ΠΑΟΚ Μπράβο, Περιστέρι Νίκας, Λάρισα Αγρότικη, 22η αγωνιστική. Να πάμε και λίγο πιο κάτω στην Α2 που συνεχίζει να βρίσκεται στη σκιά της Α1 αλλά και εκεί εκτιλήσεται ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας Δημόκριτος 103-83, Πανελλήνιος Έσπερος 82-93, Μεν Κομωτινή 72-49, Ιωνικός Νικαίας Ηράκλειο 85-76, Νέστορας Ηλυσιακός 83-79, Μήλωνας Φίλιππος 85-71 και η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο Δευτέρα με το μάτς ανάμεσα στον Παπάγου και τον Πειραϊκό. Η βαθμολογία στο πρωτάθλημα της Α2, Μήλωνας και Ιωνικός 33, Παπάγου με ένα μάτς λιγότερο 32, Φίλιππος επίσης 32, Έσπερος 32, Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας 30. Έναν βαθμούς, το Ηράκλειο 30, επίσης με ένα μάτς λιγότερο αφού η ΟΚ έχει αποφασίσει η Επιτροπή Ενστάσεων την επανάληψη του μεταξύ τους αγώνα. Πειραϊκός με ένα μάτς λιγότερο 29, ο Νέστορας επίσης 29, ο Ηλυσιακός και αυτός στους 29, Κομωτινή 27 και Μεν Πανελλήνιος 26 και ο Δημόκριτος 25. Απαντήστε και κερδίστε. Ποιες είναι κατά σειρά οι τρεις χώρες με τις περισσότερες συμμετοχές στα Final Four του Κυπέλλου Πρωταθλητριών μαζί με το εφετινό. Επιλέξτε τρεις από τις Ιταλία, Ισπανία, Γιουγκοσλαβία, Γαλλία και Ελλάδα. Δώστε την απάντηση στο τηλέφωνο 640315 και κερδίστε ένα ζευγάρι παπούτσια, μία μπλούζα και ένα καπέλο προσφορά της εταιρείας Skechers.